παιδιά, τι θα πάρετε? Οικονομία, πολιτική, αθλητικά, γκόση, Hollywood, επικαιρότητα. Έφτασε! Καλησπέρα σε όλους. Κέφι έχουμε, διάθεση έχουμε, και νέα έχουμε. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα, 3η 21 Φεβρουαρίου. Ο καιρός είναι κομπλέ. Θα μας κάνει νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και νοτιοανατολικούς ανέμους 6 με 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Αχ, και να ήμουν τώρα στις Βρυξέλλες και να βλέπω από κοντά τις ιστορικής σημασίας στιγμές για την ελληνική οικονομία. Στο Eurogroup επετέφθη συμφωνία για το νέο πρόγραμμα στήριξης της χώρας έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις από το απόγευμα της Δευτέρας. Το πακέτο περιλαμβάνει χορήγηση δανείου 130 δις ευρώ και μείωση κατά 53,5% του ελληνικού χρέους. Το πώς φτάσαμε ως εδώ θα το καταλάβετε αν δείτε με τι πάκο χαρτιά φτάνει στο χώρο των συσκέψεων ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Είναι προετοιμασμένος σωστά και ξέρει τι και πώς θα πει. Ενώ ο δικός μας, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, που κάνει ευρωπαϊκή καριέρα μπροστά στις κάμερες, δεν κρατά τίποτα. Τα ξέρει απ' έξω, γατάκια. Οι Γερμανοί καρναβαλιστές απέδειξαν πως μπορούν να κάνουν καυστικότατο χιούμορ με τη σιδηρά κυρία τους και τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή, τον οποίον απεικόνισαν σε ένα άρμα της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης στο Ντίσελντορφ, αφημένο στις αγκάλες της Φράου Μέρκελ. Τι ζητάτε, τι θέλετε, την αγαπάτε. Πάρτε αθλητική ενημέρωση. Το απόλυτο ρεκόρ της στο Champions League της φετινής περίοδου καλείται να υπερασπιστεί στην παγωμένη Μόσχα η Real Madrid. Η πρωτοπόρος του Ισπανικού πρωταθλήματος που έκλεισε την πρώτη φάση του θεσμού με 6 νίκες αντιμετωπίζει σήμερα την CSKA Μόσχας στο Λουζνική, ούσα σε εξαιρετική κατάσταση. Το ντέρμπι της βραδιάς πάντως είναι αλλού, στο Σαν Πάολο της Νάπολης, όπου η τοπική ιταλική ομάδα φιλοξενεί την Τσέλσι, ευελπιστώντας να διευρύνει το εντός έδρας αίτητο σερί της που ξεκίνησε από το 1996. Η Κλόε Καρντάσιαν θέλησε να κάνει ένα ιδιαίτερο δώρο στο σύζυγό της Λαμάρ Όντομ, τοποθετώντας μόνη της μία κούνια του σεξ. Ο άσος των Mavericks στηρίχθηκε στην αλυσίδα που δεν άντεξε το βάρος του και οι δυο τους κατέληξαν αγκαλιά στο κρεβάτι. Λαμάρ καλύτερα τρέχα για κανένα pick and roll στα γήπεδα και άσε τις κούνιες που σε κούναγαν. Επιστροφές βουλευτών θα έχουμε στο γαλάζιο κόμμα λίγο πριν τις εκλογές. Αυτό τουλάχιστον υπολογίζει η Συγκρού, εφόσον οι διαγραμμένοι βουλευτές δείξουν με τη στάση τους ότι έχουν διάθεση να επιστρέψουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει βάλει ο πρόεδρος. Η ανακοίνωση του Ιράν για πάγωμα των εξαγωγών πετρελαίου προς Βρετανία και Γαλλία με την απειλή να εφαρμοστεί η ίδια τακτική και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες όθησε έως τα 121,15 δολάρια την τιμή του αργού πετρελαίου Brent στην αγορά του Λονδίνου. Στη Νέα Υόρκη το αμερικανικό πετρέλαιο άγγιξε τα 105,44 δολάρια καταγράφοντας νέο υψηλό ρεκόρ από το Μάιο του προηγούμενου έτους. Γενέθλια είχε η Ριάννα και επειδή είναι ανώτερος άνθρωπος, ξέχασε το ξύλο που έφαγε από τον πρώην της Chris Brown και τον ευχαρίστησε δημοσίως μέσω Twitter για τα χρόνια πολλά που της έστειλε. Οι πληροφορίες που τα θέλουν να της στέλνει και ένα μπουκέτο λουλούδια ελέγχονται. Λατρεμένοι μου, κάπου εδώ θα πούμε αντίο για σήμερα. Αύριο στις 2 σας θέλω κοντά μου. Φιλιά σε όλους, όλους όμως.